δεν πήρε να καταβέλω. Καλημέρα, νοσίσει, καλημέρα λοιπόν, γιατρέ. Καλημέρα, κύριε Δευτέρα. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή χρονιά. Πάμε με Μουζάκι. Καλημέρα, κύριε Καπραβέλο. Καλημέρα, κύριε Απαγόλη. Πάμε με Μπαλάσκα. Και πάμε και με ένα γλυκό άνθρωπο, τον κύριο Σάρδη. Καλημέρα, κύριε Σάρδη. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή σας ημέρα σε όλους. Καλή χρονιά από την ωραία Κίμολο. Η ωραία Κίμολος, και βγήκατε σήμερα για να ευχαριστήσετε τους γιατρούς του γεννηματά, γιατί σώσανε το εγγονάκι σας, έτσι δεν είναι? Ναι, θα σας τα πω στα γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ελάτε. Ο εγγονός μου είναι γνωστός σου, τον είχε σώσει εσύ το 2007. Όταν έπαθε έμφραγμα, ήταν 3,5 χρονό, λόγω μη έγκαιρης διάγνωση του Καβασάκη. Ο Θεός. Ο Γιώργος ο Αυτιάς λοιπόν τον έσωσε. Με υπογραφή του Αβραμόπουλου και του Καραμαλή, έφυγε με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο για Αγγλία. Να μην τα απολογούμε, το έχουν κάνει bypass. Τον είχαν φέρει στην Κίμολο η μάνα του, η κόρη μου δηλαδή, για λόγους ασφαλείας. Πήγαινε εδώ σχολείο. Όμως, 22-12 έπαθε, ναι, ένα βαρύ εγκεφαλικό. Και? 18 χρονών. Μεταφέρθηκε στο αγροτικό ιατρείο Κιμόλου και εκεί ο αγροτικός γιατρός ο Χρήστος ο Φαλιάκος έκανε τα πάντα ή αλλιώς υπερέβαλε αυτόν. Και επέμενε ότι το παιδί χρειαζόταν άμεσα αεροδιακομιδή από το ελικοδρόμιο της Κιμόλου. Και ευτυχώς έτσι έγινε. Ήρθε το ελικόπτερο, ήρθε, λοιπόν, πήρε το παιδί, ήρθε, και το πήγε και πού? Είχε και 9 μποφόρ εκείνη την ώρα. Τι λέτε? Χάλαγε ο κόσμος. Και έφυγε λοιπόν το ελικόπτερο και τον πήγανε θριάσιο. Εκεί τώρα μιλάμε για ταχύτητα. Μάλιστα. Ταχύτητα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Του κάνουν αμέσως αξονική, ναι, εντοπίζουν το θρόβο και εκεί, από εκεί και πέρα αρχίζει το θαύμα των Χριστουγέννων που λέω εγώ. Τον πήγαν τάχιστα στου γεννηματά και, εκεί... και έγινε το θαύμα. Αυτός ο γιατρός, πώς λέγεται? Ο Πτώχης Νικόλαος, ναι, έχει μια είναι ομάδα ο Νίκος εκεί. Μπράβο. Είναι ένας εξαιρετικός γιατρός. Μπράβο, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια στον γιατρό. Ναι, ο κύριος Νίκος ο Πτώχης. Έχει σώσει και πολύ κόσμο. Μπράβο, μπράβο στον γιατρό. Έχει σώσει πολύ κόσμο, τον ευχαριστώ δημόσια. Το παλικαράκι είναι καλά. Είναι καλά. Το αφαίρεσε το θρόμβο. Το αφαίρεσε το θρόμβο είναι από το κεφάλι. Είναι καλά το παιδί τώρα. Ο Χρήστος είναι στην Αμφιάλη βέβαια, δεν έχει έρθει ακόμα Κίμολο και θα αργήσει να έρθει. Πάει πάρα πολύ καλά και στο σημείο αυτό ήθελα να ευχαριστήσω και την Κατερίνα τη Μονογιού, τη βουλευτήνα μας και το Γιάννη το Βρούτς, τον πρώην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κύριε Σάρδη, ναι, σας ευχαριστώ θερμά. Βγήκατε για να δώσετε ευχαριστίες στο γιατρό του Δημοσίου και στις υπηρεσίες του Δημοσίου, κύριε Καπραβέλο. Είναι μεγάλη στιγμή, έτσι. Μεγάλη στιγμή, γιατρός... δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Τι τραβήξαμε. Ξέρω ότι έχετε τραβήξει πάρα πολλά. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός είναι μεγάλος. Και πάντα ο Θεός βρίσκει έναν άνθρωπο να στέκεται δίπλα σας και κοντά σας, κύριε Σάρδη. Να το ξέρετε ευχαριστώ αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ο Θεός για κάθε άνθρωπο έχει έναν άγγελο δίπλα του. Να το ξέρετε αυτό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο γιατρός. Να είστε καλά, κύριε Σάρδη μου. Να είστε εγώ καλά. Ένα παράπονο έχω από σένα, Γιώργο. Τι? Που δεν δέχτηκες ποτέ να έρθουμε να σε ευχαριστήσουμε από κοντά. Άστο. Ποτέ. Άστο στην ψυχούλα μου. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ. Ορίστε, ευχαριστώ. Κύριε Καπραβέλο, τι να πούμε τώρα. Βγήκε να υμνήσει για τρόπου τούσωσε το παιδί. Το εγγόνι. Μεγάλη υπόθεση. Κύριε Καπραβέλο, μισό λεπτό για το ζούμε, τα ζούμε, κύριε Αυτιά. Έτσι. Καθημερινά ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε καλή είδηση από την Πάτρα. Το παιδί βγήκε από την εντατική και η μάνα του του χάρισε αδερφάκι. Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Γιώργο και χρόνια πολλά από την Πάτρα. Να αναφερόμαστε στο περιστατικό το οποίο είχαμε την δεύτερη μέρα του νέου χρόνου στην Άρτα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού Αγριογούρουνου, εκεί όπου ο 16χρονος άθελά του τραυμάτισε θανάσιμα τον 33χρονο θείο του και αμέσως μετά από τις στύψεις που ένιωσε έβαλε ο ίδιος το όπλο προς τον αυτό του και προκάλεσε σοβαρά τραύματα. Το παιδί νοσηλεύτηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Άρτας
Αποσωληνώθηκε. Ξεκίνησε η διαδικασία ανήμερα των Θεοφανίων την ημέρα της εορτής του, του Αγίου Ιωάννη. Βγήκε από την ΜΕΘ και η μητέρα του την ίδια μέρα γέννησε ακριβώς ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Και νομίζω, Γιώργο, ότι και επειδή συνομίλησαμε αρκετούς συγγενείς, τους βοηθάει να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από την δύσκολη κατάσταση που έχουν περιέλθει. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά. Κύριε Μπαλάσκα, έχουμε πολλούς αστυνομικούς, και θα πάω μετά στον κύριο Καπραβέλο, πολλούς που ασθενούν. Πόσοι είναι στην αστυνομία αυτή την ώρα, γιατί σε λίγο θα είναι ο κύριος Πέτσας εδώ που θα μας πει όλο το σχέδιο για το δημόσιο. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα? Πολλούς όχι, κύριε Αυτιά. Ίσα-ίσα που κοντεύουμε και να τσιμπήσουμε το διχίλιαρο. Δηλαδή περίπου στις 2.000 αστυνομικοί. Γιατί λίγοι είναι. Και 20 άτομα, ναι? 20-22 άτομα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο. Σε ένα σώμα που έχει σχεδόν 57.000 ανθρώπους, ναι. Σε ένα σώμα που κοντεύουμε το 85% τους εμβολιασμένους, ναι. Σε ένα σώμα που τώρα γύρισαν και οι αδειούχοι από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κατάλαβα. Υπηρεσιακά, για να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εμάς, κύριε Αυτιά, ναι. Θα πρέπει να νοσήσουν πάνω από 5 με 7.000 αστυνομικούς. Σε κάθε περίπτωση τώρα ούτε μπορούμε να έχουμε πρόβλημα, ούτε και έχουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα στη μάχη με αστυνόμευση. Αυτό είναι σημαντικό. Εκεί είναι το θέμα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστώ καλημέρα θερμά. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ. Κύριε πολύ. Καπραβέλο, πριν πάω στα καλημέρα οικονομικά με τον Αντώνη Μουζάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που θα πούμε, ενδιαφέρει τους πάντες. Λέω το εξής. Κοντεύουμε να τελειώσουμε με αυτό το χτυκιό. Το λέω έτσι πολύ, πολύ απλά. Θα τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Κοντεύουμε. Θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Ελάτε. Να πούμε ότι τελειώσαμε. Πολύ μεγάλο λάθος, κύριε Αυτιά. Πού είμαστε αυτή την ώρα? Είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε όλα τα όπλα στη διάθεσή μας. Ναι. Ξέρουμε τι να κάνουμε, κύριε Αυτιά. Βλέπουμε μια δυναμική της πανδημίας η οποία αλλάζει συνεχώς και η οποία μας εκπλήσει. Όμως εμείς, ειδικά τα όπλα μας, είναι ακόμα αποτελεσματικά. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Όμως είναι πολύ νωρίς να πούμε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός ναι. Υγείας εφιστά την προσοχή. Προς Θεού, μη χαρακτηριστεί ακόμη και αυτή η μετάλλαξη, η παραλλαγή όμικρον ή ήπια νόσος. Παρ' όλα αυτά, κύριε Αυτιά, να σας πω, να ξεκινήσω κι εγώ από ένα πολύ ευχάριστο, να λέμε τα καλά. Αποσωληνώθηκε το κοριτσάκι, Ακριβώς, κύριε Αυτιά. Όχι μόνο αποσωληνώθηκε, βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας σε αρίστη κατάσταση. Βαδίζει το δρόμο της αποκατάστασης. Έχουμε προλάβει, έχουμε κερδίσει μία ζωή. Έχω πει, κύριε Αυτιά, τι σημαίνει αυτό. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας πραγματικά ξαγρυπνούν. Τι πληρώτα έχετε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι πληρώτα για να δώσουμε? Πάνω από, κύριε Αυτιά, το θέμα μας είναι ότι πιεζόμαστε από την μετάλλαξη Δέλτα. Εμείς δεν έχουμε τελειώσει. Σας ακούω με προσοχή για την όμικρον, ανησυχεί όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προκαλέσει τέτοια νόσηση και νοσηρότητα ακόμα στα νοσοκομεία μας. Τα τελευταία εργαστήρια και τις εξετάσεις που πήραμε από τους γονιδιακούς ελέγχους που στείλαμε είναι μέχρι 31 Ιανουαρίου. 2-3 περιστατικά όμικρον έχει το νοσοκομείο μας και όχι στη μονάδα εντατικής θεραπείας κανένα. Α, από την όμικρον θέλει... δεν έχουμε ένα λεπτό. Σε κανένα, ένα λεπτό. Κανένα. 91% είναι πληρότητα. Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ελλάδα στις ΜΕΘ. Αυτό από το που το πρόβλημα είναι, κύριε Καπραβέλο, και νομίζω συμφωνείτε, είναι οι απλές κλίνες COVID που έχουν μεγάλη αύξηση προσέλευσης ασθενών και νοσηλείας. Ήδη τα περιστατικά είναι πάρα πολύ αυξημένα. Πάνω από 45-50% στις απλές κλίνες. Και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αυτό διαχειριζόμαστε. Και ο κύριος Καπραβέλος στις μονάδες διαχειρίζονται ακόμα δέλτα περιστατικά που ήταν με επιπλοκές υψηλού κινδύνου. Και οι περισσότεροι, αν συμφωνείτε, κύριε Καπραβέλο, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία έχουμε από όλη την Ελλάδα, ήταν ανεμβολίαστοι. Μάλιστα. Είναι έτσι, έτσι δεν είναι? Είναι ανεμβολίαστοι ή έχουν παραμελήσει, κυρία Παγώνη, να κάνουν την τρίτη δόση. Δηλαδή, ακόμη και χτες που εφημερεύαμε, σήμερα κλείνουμε πάλι με πολλές εισαγωγές. Ναι. 50 περίπου εισαγωγές, ήρθαν πάνω από 140 προσελεύσεις. Όχι περισσότεροι, το 90% είναι ανεμβολίαστοι και μερικοί είναι εμβολιασμένοι, αλλά με δύο δόσεις.
Δεν έχουν κάνει αυτή την περιβόητη που λέμε τρίτη δόση, η οποία πραγματικά σε κάνει πιο ασφαλή σε σχέση με τη μετάλλαξη Δέλτα. Ακούω για τέταρτη. Ακούω για τέταρτη δόση. Στο Ισραήλ έχει ξεκινήσει. Μπορεί να χρειαστεί, κύριε Αυτιά, γιατί όπως είπατε και πριν, ναι, το χαρακτηριστικό της νόσησης αυτής είναι ότι μολύνει πολλές φορές τον ίδιο χρόνο, μολύνει τον άνθρωπο, έτσι, διότι δεν αποκτάει φυσική ανοσία από την ηλαρά, παραδείγματος χάρη. Ξέραμε, άμα νοσήσεις, δεν ξαναπερνάς ηλαρά. Εδώ όμως δυστυχώς δεν κρατάει η ανοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε είναι φυσική είτε είναι τεχνητή. Πάμε σιγά σιγά να δείτε και μερικά οικονομικά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε τη ζωή μας, να δούμε τα πώς και τα γιατί. Διαζύγιο με ένα κλικ, είπατε. Έτσι ακριβώς. Το Άιλο, όπως λέμε, στην ενετικό διαζύγιο, τώρα πλέον εφαρμόζεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και τα ζευγάρια που αποφασίζουν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους μπορούν από το σπίτι τους και μόνο, ακριβώς, με τους πληρεξούσιους δικηγόρους και το συμβολιογράφο, να υπογράψουν το συνενετικό διαζύγιο και τη λύση του γάμου τους. Για να πάμε τώρα να δούμε αρκετά πράγματα και με τον κύριο Μουζάκη και με τον κύριο Μητρόπουλο και με όλους τους υπόλοιπους. Οι φόροι των 10 δόσεων. Μέχρι τώρα πληρώναμε τους φόρους, Αντώνη Μουζάκη, σε 5 ή 6 δόσεις, σωστό? Σωστά. Ακριβώς. Θα γίνει η προσπάθεια, Γιώργο, η κάρτα καταρχήν 70, για το φόρο εισοδήματος. Ναι, κάρτα 70-81. Μάλλον θα έχουμε για πρώτη φορά, και ας ελπίσουμε να υλοποιηθεί, άρρηγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νωρίς, με αποτέλεσμα να, αφού υποβληθούν οι δηλώσεις νωρίς, να είναι οι περισσότερες οι δόσεις. Θυμάστε, μισό λεπτό, ότι οι δόσεις στις οποίες πληρώναμε και θα τους φόρους, το φόρους εισοδήματος. Έτσι. Ακριβώς. Ένθια. 10 δόσεις από το Μάρτιο. Δηλαδή, πριν στα 600 ευρώ, είχατε 6 δόσεις των 100 ευρώ. Τώρα θα έχετε 10 δόσεις των 60. Άλλο να έχεις μπροστά σου να δίνεις 100 ευρώ το μήνα και άλλο 60 να απλώνετε. Πάμε. Φόρο εισοδήματος. 10 δόσεις από Απρίλιο. Πριν στα 1.200 ευρώ είχατε 6 δόσεις των 200 ευρώ. Τώρα θα έχετε 10 δόσεις των 120 ευρώ. Στο εξωτερικό υπάρχουν τα 12 τιμόρια. Δηλαδή τι? Κάθε μήνα βγαίνει περίπου με το εισόδημα και ο αντίστοιχος φόρος. Και έρχεται στο τέλος του χρόνου και δεν πληρώνει σχεδόν κανένας τίποτα. Γιατί? Γιατί τα έχει δώσει κάθε μήνα. Γι' αυτό ζητήσαν από όλα τα λογιστήρια, Αντώνη, μέχρι 28 Δευτέρου να έχουν δοθεί όλες οι καταστάσεις. Μέχρι 28 Δευτέρου έχουμε την υποχρέωση όλοι όσοι είμαστε καθαριστές μισθοδοσίας να υποβάλουμε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις για το προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νωρίτερα, ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτό που μόλις έδειξες, Γιώργο, και φαίνεται στις κάρτες, προκειμένου οι φόροι να μην πληρώνονται όπως μέχρι σήμερα από το δεύτερο εξάμεινο και μετά, όπου είχαμε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις. Σωστό. Και πολλοί, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, και καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είχαν τη δυνατότητα να τα απεξέλθουν. Τώρα νομίζω με τις περισσότερες δόσεις θα είναι πιο βατά τα πράγματα και αντιμετωπίσιμα καλύτερα στον ταμιακό προγραμματισμό των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πάμε στην κάρτα 70-84, όπου ο Αλέξης Μητρόπουλος θα μας πει για την επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης. Δηλαδή, κύριε Καπραβέλο, κυρία Παγώνη και Αντώνη, το ξέρεις πολύ καλά, ο καθένας μέχρι 31 Ιανουαρίου μπορεί να επιλέγει σε ποια κατηγορία θα καταθέτει εισφορές για να πάρει και την αντίστοιχη σύνταξη, κύριε Μητρόπουλε, έτσι δεν είναι? Και αν δεν μπει να αλλάξει την κλίμακα, ναι, παραμένει σε αυτή που ήταν το προηγούμενο έτος. Μπράβο. Άρα λοιπόν, επιλέγει ανώτερη ή και κατώτερη, ναι, ανώτερη ή και κατώτερη, ναι, μπορεί να έχει λιγότερα να πληρώσει ή να θέλει περισσότερα. Κυρίως όσοι είναι προς το τέλος του ασφαλιστικού βίου επιλέγουν ανώτερες κλίμακες για να πετύχουν μεγαλύτερο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης. Σωστό. Άλλως, αν δει το Ταμείο ότι δεν άλλαξε, δεν δήλωσε αλλαγή, τον κρατάει στην ίδια κλίμακα που ήταν και το προηγούμενο έτος. Τώρα. Έτσι έχει το θέμα, κύριε Αυτιά. Ακριβώς. Τώρα, κύριε καθηγητά, θέλω να βάλετε τα δυνατά σας. Βγήκε μία εγκύκλειος, ή μάλλον το θυμάστε αυτό το βιβλίο, έτσι. Αυτό το βιβλίο με τη βοήθεια τη δικιά σας, κύριε Μητρόπουλε,
και θα πω και τα ονόματα των ανθρώπων που βοήθησαν τότε. Λέγαμε ότι δύο εισφορές μπορεί να πληρώνει ο κύριος Καπραβέλος, δύο η κυρία Παγώνη, δύο εσείς, τρεις ο Αντώνης, μία εθνική σύνταξη τελικά. Γιατί το έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Το όριζε και στην εισηγητική έκθεση, άρθρο 7, μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή, πληρώνει ο κύριος Καπραβέλος 1.000 ευρώ το μήνα για 40 χρόνια και παίρνει 3.45 και πληρώνει και ένας άλλος 100 ευρώ το μήνα και παίρνει και αυτός 3.45. Γιατί έτσι την όρισε την εθνική σύνταξη. Δηλαδή, η εθνική δεν είναι αναλογική των όσων πληρώνεις, είναι αναλογική στο μυαλό του νομοθέτη. Είπαμε λοιπόν τότε ότι ήταν λάθος. Υπήρξε μια εγκύκλειος παραμονή πρωτοχρονιάς, άστοχη εγκύκλειος, από τον αρμόδιο υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Τσακλόγλου, εγκύκλειο την οποία δεν είχε τολμήσει να εκδώσει ούτε ο κύριος Κατρούγκαλος, ο συντάκτης αυτού του απίστευτου νόμου, που έλεγε τι? Ότι οι γυναίκες χάνουν αν παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις τη μία. Αυτό το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Και πολύ σωστά το πήρε πίσω. Τώρα από εδώ και μπρος, για τις καινούργιες χρειάζεται νόμος. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητρόπουλε? Ώστε και οι γυναίκες από εδώ και μπρος να στηριχθούν αναλόγως που χάνουν τον άντρα τους. Σωστό? Κύριε Αυτιά, αυτή τη σκληρή διάταξη δεν την εφήρμοσε η κυβέρνηση που την ψήφισε με τον νόμο Κατρούγκαλου για 4 χρόνια. Έτσι. Δεν την εφήρμοσε για 2,5 χρόνια και σωστά και η σημερινή κυβέρνηση. Και παραμονή πρωτοχρονιάς πήρατε από την ΕΝΙΠΕΚ, την Επιστημονική Ένωση, που προείσταμε 9 το πρωί ενήμερα πρωτοχρονιάς. Ναι, κάνατε, ναι, εκπομπή. Ναι. Και κάνατε εκπομπή και είσαστε ο πρώτος αποδέκτης μιας ανακοίνωσης που απορούσαμε, γιατί παραμονή πρωτοχρονιάς ο κύριος Τσακλόγλου είπε ότι θα κόβονται τόσο πολύ οι συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Έγινε ένα βήμα, έγινε μια μερική αναδίπλωση. Και θέλει ακόμα, αλλά παρακάτω. Και από εδώ, έτσι, από εδώ και πέρα να ισχύσει, θα πλήττει. Γιατί, κύριε Αυτιά? Διότι κάθε χρόνο 100 με 120.000 συντάξεις γύρατος μετατρέπονται σε συντάξεις λόγω θανάτου. Ναι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι επειδή εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεων από εδώ και πέρα λόγω του φυσικού θανάτου μετατρέπονται σε κυρίας, θα πρέπει η κυβέρνηση να καταργήσει τη βάρβαρη ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί δεν ακούω τίποτε και από το κόμμα και την κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη βαρβαρότητα, και να μην ισχύσει η εγκύκλειος ούτε για τους προηγούμενους μέχρι τώρα, έτσι, ούτε για τους από εδώ και πέρα. Γιατί? Γιατί θα στείλουμε και κακός κόσμο στα δικαστήρια. Και κακός. Γιατί? Γιατί μία χείρα που στις 2 του μηνός, τώρα του Ιανουαρίου, θα έχει 500 ευρώ μείωση, θα έχει παράπονο έναντι της χείρας που 2 μέρες νωρίτερα, 30 Δεκεμβρίου του 2021, δεν θα έχει μείωση. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αυτό το λέμε όταν, λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, όταν διδάσκουμε στους φοιτητές. Σωστό. Το λέμε η άνηση μεταχείριση. Κύριε Μητρόπουλε. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να πάει ο κόσμος στα δικαστήρια. Σωστό. Και πρέπει να αφήσουν τις χείρες, τους χείρους και τις ανάπηρες και τους αναπήρους να παίρνουν, κύριε αυτό Μητρόπουλε, που έχει ορίσει ο νόμος, όλο, ο προηγούμενος. Όλο αυτό το ορθό που είπατε πάει σε μία φράση. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό το πράγμα, έτσι, πρέπει να καταργηθεί. Η διάταξη αυτή. Ούτε στους Μάο Μάο της Αφρικής δεν το έχουν, ρε παιδάκι μου. Ούτε στο Καμερούν που βρήκανε την παραλλαγή της Όμικρον. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όποια πέτρα και να σηκώσουμε, έχουμε αυτό το κατάπτυστο νόμο. Αυτή την τροπή της πατρίδος. Ελάτε. Επειδή τα έχετε γράψει και στο βιβλίο, τα έχω γράψει και εγώ στα, έτσι, δικά, μπράβο, μου βιβλία. Προσέξτε. Η δεύτερη σύνταξη στη χείρα, ναι, που έρχεται εκ μεταβιβάσεως, δεν είναι διπλή σύνταξη της χείρας. Ο αείμνηστος σύζυγος πλήρωσε 40 χρόνια εισφορές, βέβαια, και πρέπει να πάει όχι στο 10% στη χείρα. Διότι με τα υποδείγματα που σας στείλαμε, φτάναμε μέχρι και 80% μείωση. Όπως το λέτε. Άρα είναι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία. Ακριβώς. Και πρέπει να καταργηθεί αυτός η βάρβαρη ρύθμιση
του νόμου Κατρούγκαλου. Ακούστε, επειδή σας παρακολουθούν, δόξα τω Θεώ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός, θυμάστε ότι όταν άφησαν στα 192 ευρώ τη σύνταξη των γυναικών, είχαμε δική του παρέμβαση και πήγε στο 70%. Νομίζω λοιπόν ότι είναι... Όχι, το αναδείξετε, τότε και ήδη υπήρχαν αντανακλαστικά. Τώρα, και θέλω... προχτές στείλαμε και εμείς στον Πρωθυπουργό μήνυμα. Καλά κάνατε. Και θεωρώ ότι ο κ. Πρωθυπουργός παρενέβη για να μαζέψει την εγκύκλιο κατά το ίμιση ο κ. Τσακλόγλου. Αυτό έγινε. Και πρέπει να σταματήσει να ακυρωθεί στο σύνολο. Ακριβώς. Είναι τώρα απαράδεκτο να εφαρμόζουμε το 22 την πιο βάρβαρη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Είναι απαράδεκτο. Κάρτα, θα δούμε την κάρτα 970-91, αλλά θα πάμε πάλι στους γιατρούς μας. Να ετοιμαστείτε, κύριε Καρούζο, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα για τις άδειες οι οποίες έρχονται. Θα τις δούμε μετά, Κατερίνα, όχι τώρα. Πέστε μου, κύριε Καπραβέλο, οι 5 μέρες αρκούν για να μπορέσει κάποιος να συνέλθει μετά από αυτό το κακό της Όμικρον? Να σας πω, κύριε Αυτιά, όχι, δεν αρκούν. Είμαστε κατηγορηματικοί. Πρέπει να η κάθε περίπτωση να είναι διαφορετική. Καταρχάς δεν γνωρίζουμε και δεν μπορεί κανένας να κάνει διάκριση αν είναι Δέλτα ή Όμικρον. Μάλιστα. Μέχρι πριν από λίγο, όπως ξέρετε, η Δέλτα είχε 10 μέρες καραντίνα. Κάρτε και άσετε τον κόσμο. 10 μέρες. Ναι. 5 μέρες καραντίνα ή 5 μέρες απομάκρυνση ή προφύλαξη. Ο ασθενής, αν δεν έχει συμπτωματολογία, κύριε Αυτιά, ή αν ήταν πάρα πολύ ελαφριά, το υλικό του φορτίο όντως είναι μικρό, όμως δεν σε εξασφαλίζουν οι 5 μέρες. Χρειάζεται και τεστ, γιατί η επάνωδος στην εργασία ή η επάνωδος στην κοινωνία είναι σαν να έχεις μια ορολογιακή βόμβα εν εξελίξη. Είναι πολύ μικρό. Βέβαια, κατανοώ την απόφαση της πολιτείας, γιατί ακριβώς καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι μολύνσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κινδυνεύουν δομές του κράτους να μείνουν πραγματικά, να υπολειτουργήσουν. Κατανοώ, όμως από ιατρικής πλευράς και υγειονομικής δεν είναι σωστή, κύριε Αυτιά. Είναι μάλιστα πολύ λίγες ημέρες, κύριε γι' αυτό Παγώνη, χρειάζεται προσοχή, πολύ προσοχή. Η Όμικρον είναι η ποιότερη στους εμβολιασμένους, κύριε Παγώνη. Ρωτάνε εδώ. Η Όμικρον είναι η ποιότερη στους εμβολιασμένους. Η Όμικρον όμως είναι πολύ μεταδοτική, πολύ επιθετική. Μάλιστα. Γι' αυτό και οι ανεμβολίαστοι σχεδόν όλοι θα νοσήσουν. Αυτό να το ξέρουν και πρέπει να το σκεφτούν καλά. Ερώτημα. Να πάνε να εμβολιαστούν. Πολλοί μου λένε έχω συνάχη αλλά δεν έχω πυρετό. Έχω Όμικρον? Η Όμικρον είναι πιο πιθανό να έχει, γιατί συνήθως δεν έχει πυρετό. Έχει αυτό που λέμε το συνάχη μπούκωμα και κεφαλαργία. Πότε έτσι ξεκινάνε τα... Μάλιστα. Μόλις έχει τα συμπτώματα θα πάει να ξεκινήσει να κάνει το τεστ και έρθει σε επικοινωνία με τον γιατρό. Ποια είναι τα συμπτώματα? Αυτό που σας είπα είναι, ξεκινάει στην αρχή με κεφαλαλγία, μπούκωμα, μετά έχει μυαλγίες, αρθραλγίες, κρυάδες, και βέβαια αυτό ακριβώς και πρέπει να κάνει το τεστ. Άμα πάρει ένα αντιπυρετικό και φύγει η κρυάδα και μείνει το μπούκωμα... Το γιατρό τον κάνουν οι γιατροί και οι ασθενείς ακούν τους γιατρούς τους. Αυτός είναι ο νόμος και έτσι προχωρούν. Ερώτημα. Μου λέει τώρα εδώ ένας καλός φίλος. Είμαι Δευτέρα Λυκείου. Αν κολλήσω τον παππού μου θα έχουμε την ίδια... την ίδια Όχι επιβάρυνση. Βέβαια, γιατί ο παππούς θα έχει και υποκείμενα νοσήματα, είναι μεγάλης ηλικίας και οπωσδήποτε τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Και αν δεν είναι και εμβολιασμένος, θα είναι ακόμα χειρότερα και μπορεί να φτάσει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλαδή στο τμήμα του κυρίου Καπραβέλου, που δεν το θέλουμε έτσι, να πηγαίνουν οι ασθενείς εκεί διασωληνωμένοι από εμάς και να τους μεταφέρουμε εκεί. Δεν είναι σωστό. Γιατί μετά από εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Έχω καταρροή και βήχα. Δεν έχω πυρετό. Έχω Όμικρον. Κοιτάξτε, μάντις δεν θα γίνουμε τώρα για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Πολύ πιθανόν να έχει Όμικρον. Δεν τη πολύ πιθανόν να έχει Όμικρον. Δεν τη βγαίνεις με τίποτα. Αλλά μαντικές ικανότητες οι γιατροί δεν έχουν. Έχουν κλινική εικόνα ασθενούς και από εκεί και πέρα κάνουν διαφορική διάγνωση, θεραπεία και προχωρούν. Ακριβώς. Καρούζος, πάμε στην κάρτα. Και μετά θα πάμε, Αντώνη, στο ρεύμα. Θα πάμε σε αυτό που λέμε άδειες. Δηλαδή, κύριε Καρούζο, ερώτημα. Πρώτο, νομίζω ότι το είχατε θέσει και εσείς, κυρία Παπαδημητρίου. Νόσησα. Θετικό rapid test στον εργοδότη. Με πληρώνει ο εργοδότης και ενημερώνεται ο γιατρός, το ιοποιεί και το στέλνει στον ΕΦΚΑ. Για να το δούμε δύο λεφτά. Άδεια εργαζομένου για κορονοϊό. Αυτή η κάρτα αφορά όλους τους Έλληνες εργαζομένους.
νόσησα. Χρειάζεται θετικό rapid test. Αυτό στέλνεται στον εργοδότη και παράλληλα ο γιατρός το στέλνει στον ΕΦΚΑ για να πληρώσει. Νόσησε το παιδί. Άδεια καραντίνας 7 έως 14 μέρες. Έκλεισε το σχολείο, άδεια ειδικού σκοπού. Εξάντλησα την άδεια. Μπορώ να κάνω χρήση κάθε άλλη νόμιμη άδεια. Αυτά θα μας τα αναλύσει. Α, εδώ είναι. Εδώ. Ο κύριος Καρούζος. Κύριε Καρούζο, για να το πάμε καρέ-καρέ. Πάμε στο πρώτο. Ναι, νόσησε κάποιος. Πάμε στο πρώτο. Τι κάνει. Τι σημαίνει νόσησα. Νόσησα σημαίνει έχω ένα rapid test το οποίο μου δείχνει ότι είμαι θετικός. Ναι. Ακόμα η νόσηση μπορεί να είναι σε εξέλιξη, μπορεί να είναι στην αρχή. Τι κάνω. Καταρχάς ενημερώνω τον εργοδότη μου. Μάλιστα. Προσοχή. Αν είμαι ανεβολίαστος, έτσι κι αλλιώς ο εργοδότης το βλέπει από το σύστημα Εργάνη, γιατί δύο φορές την εβδομάδα κάνω το test και προκύπτει. Και εφόσον τον ενημερώσω, μένω σπίτι. Πληρώνομαι από τον εργοδότη μου κανονικά. Τηλεργάζομαι εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Μέχρι πότε, μέχρι ότου ο γιατρός συμβλημένος με την ΕΟΠΗ δώσει μια άειλη συνταγογράφηση. Μάλιστα. Που προκύπτει ασθένεια και κατόπιν επιδοτηθώ από τον ΕΦΚΑ. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Το δεύτερο είναι τι. Δεύτερο. Νόσησε το παιδί. Προκύπτει μια αρρώστια στο παιδάκι. Δεν υπάρχει, στο παιδάκι μου. Δεν υπάρχει το παιδάκι, λοιπόν... παππούς, δεν υπάρχει γιαγιά. Είναι το παιδί με τη μάνα και τον πατέρα. Ένας από τους δυο πρέπει να κάτσει μαζί του, έτσι, ναι. Ακόμα και να υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε λόγω της επικινδυνότητας, ο νόμος δεν δίνει διευκόλυνση από τους παππούδες σε καμία περίπτωση. Άρα, ακόμα και να υπάρχουν συγγενείς που μπορούν να βοηθήσουν, το θέμα είναι ο πατέρας ή η μητέρα, αν μπορεί να λείψει από την εργασία της. Μπράβο. Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, αρκεί με βεβαίωση του παιδιάτρου, αρκεί με βεβαίωση του παιδιάτρου, την οποία διαβιβάζει ένας από τους δύο γονείς στον εργοδότη, να μείνει σπίτι μέχρι και 14 μέρες ή και παραπάνω, εφόσον υπάρχει επίσης έγκριση από τον γιατρό που θεραπεύει το παιδάκι. Ποιος πληρώνει. Αυτή η άδεια πληρώνεται καταρχάς από τον εργοδότη. Ναι. Αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης προκειμένου να πληρώνει και το κράτος. Μόνο που έπεσε αυτή τη στιγμή ο ήχος από το στούντιο. Θα το βρούμε το στούντιο. Τα λεφτά να πάρει ο κόσμος. Πάμε τώρα. Έκλεισε το σχολείο. Δεν σας ακούω, αλλά συνεχίζω την κάρτα. Ναι, έχουμε την άδεια ειδικού σκοπού. Ναι. Όταν κλείσει το τμήμα ή κλείσει το σχολείο. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να κάνει χρήση της άδειας ο γονέας με επιλογή ή του ενός ή του άλλου. Ναι. Μένει στο σπίτι, η άδεια ειδικού σκοπού τρέχει ήδη από τον Δεκέμβριο και θα συνεχιστεί και τον Ιανουάριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον όπως έχετε γράψει την κάρτα, συνεχίζεται η άδεια αναψυχής και υπάρχει στην προϋπηρεσία μου, παίρνω από τις μέρες της άδειας αναψυχής. Αν έχει εξαντληθεί η άδεια αναψυχής, θα προσθεθεί οποιαδήποτε άλλη μέρα άδειας. Από αυτές τις παρακολουθήσεις και λοιπά, είστε απόλυτα σαφείς. Θέλω να πω κάτι. Αμέσως, κυρία Παγώνη, θέλω να ρωτήσω. Κυρία Παγώνη, Καρούζο, να ρωτήσω κάτι. Ρωτάει η Παγώνη όλη τη ζωή. Έχει χρήση κάθε νόμιμη άδεια, άρα εξαντλούνται όλες οι άδειες. Και άμα δεν έχει. Τι εννοείται ότι μπορεί να πάρει τι άδεια. Άδεια παρακολούθησης, άδεια από τον παπά της ενορίας. Δεν μπορεί να πάρει, διότι πρέπει να πάρει πιστοποιητικό παρακολούθηση. Πώς θα πάρει άδεια παρακολούθησης. Έχει βγει επιστημονική. Πολύ σωστό, κυρία Παγώνη. Αυτή η άδεια που λέει η κυρία Παγώνη είναι έτσι, όμως το Υπουργείο Εργασίας με μια εγκύκλιο είπε αναγκαστικά θα πρέπει να βρούμε οποιαδήποτε άλλη άδεια να κολλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολλές οι άδειες. Ό,τι λέμε ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα, να το πούμε γιατί έχουμε ερωτήματα, οι δημόσιοι υπάλληλοι με μόνο το rapid test απέχουν από την υπηρεσία του σε ειδική άδεια η οποία πληρώνεται. Μάλιστα. Άρα, ό,τι λέμε για τον ιδιωτικό τομέα. Και κάτι άλλο για αυτό που είπε ο κ. Καπραβέλλος, έχει σημασία. Και η κυρία Παγώνη και τους ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει άδεια πενθήμερη. Κακός ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, κύριε Αυτιά, βγήκε και είπε ότι θα πρέπει να μπαίνουν σε πενθήμερη άδεια όσοι νοσούν. Δεν υπάρχει αυτή τη άδεια ακόμα. Το μόνο που υπάρχει είναι σύσταση του ΕΟΔΗ, 5 μέρες σπίτι εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα. Και γιατί δεν υπάρχει αυτή η πενθήμερη άδεια, για αυτό που είπε ο κύριος Καπραβέλλος και η κυρία Παγώνη. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να μην αρκεί η πενθήμερος άδεια για την θεραπεία του νοσήσαντα. Μάλιστα. Άρα, όπως η άδεια ασθενείας, δεν υπάρχει κάποια άλλη ειδική άδεια COVID. Σαν ακολουθούμε ό,τι λέει ο ΕΦΚΑ στις άδειες ασθενείας.